Αχ, ήταν η μέση μου απόγεινε τώρα. Στο παπαιδί. Έλα, σήκω. Αχ, δεν μπορώ, Λεωνίδα μου, στο είπα. Σήκω, αγάπη μου, βάλε ένα χεράκι έτσι. Όχ, μανούλα μου. Όχ, μανούλα μου. Καλά, έτσι θα μείνεις τώρα. Δεν σε αρέσει. Αφού σου λέω, Λεωνίδα, δεν μπορώ. Αγάπη. Όχι πάλι. Όχι πάλι. Όχι πάλι. Λεωνίδα. Λεωνίδα, γιατί μου κλείνεις την πόρτα. Τι κάνεις? Ό,τι μπορώ κάνω, μετακομίζω, αλλάζω το ντεκόρ. Τώρα? Ναι, τώρα. Σε παρακαλώ, πήγαινε στην άσκηση εσύ. Μα η άσκηση τελείωσε. Ωραία, πήγαινε κάπου αλλού και θα έρθω. Πού να πάω? Μάλλον τον έχει πειράξει η Αλμύρα. Αχ, Αγία μου, έφυγε. Ναι, έφυγε. Ήταν και τούτο το σημερινό, Λεωνίδα μου. Μακάρια μου, το τελευταίο. Αν δεν θα είναι, Λεωνίδα μου, δεν θα είναι. Ξεχνάω ότι είπε και η μια και η άλλη όση ώρα ήμουν κάτω από το γραφείο. Έλα, σε παρακαλώ, δώσε το όπως την οργή. Πονάει. Μια θα δώσω και στη μια και στην άλλη να πάνε απέναντι. Άντε, πάμε τώρα. Όπω τόσο πολύ. Δεν μπορεί να φανταστείς, εμάς πόνος ο βάσκος. Κάτσε, κάτσε. Άνοιξε την πόρτα. Σου λεφτό, περίμενα. Πριν γυρίσει πάλι. Τώρα, έλα, έλα. Κάτσε, ναι, τόσο λίγο. Σε παρακαλώ προσεκτικά, έτσι. Ναι. Στην καμπίνα σου. Στην καμπίνα. Θα φτάσω. Βαλέρια, τι έπαθες? Αυτό δεν είμαι καλά. Καπετάνιε, σας έφερα τη λίστα. Τι πάθατε? Τίποτα δεν έπαθα, αλλά αν θα κάνεις άλλη ερώτηση θα πάθω. Ωραίστε. Τη λίστα. Άτζητια. Πήγα τη λίστα επιβαλλόντος στον καπετάνιο. Η Βαλέρια επιτέλους πού είναι? Ακόμα τη Βαλέρια ψάχνετε. Όπως βλέπεις. Πλοίο είναι αυτό ή το Λούβρο και χανόμαστε? Πριν από λίγο την είδα στο διάδρομο. Oh, my nerves. Popcorn chocolate, dear. Βαλέρια, τι έπαθες? Βρήκα 200 δραχμές. Άντε, μίλησες με την τύχη σου πάλι. Τι έγινε? Έπαθα, χοντρίζει μια χάρη. Τι, σε έπιασε η ρο? Με έπιασε, η μέση μου. Η μέση σου, φτάσου παιδάκι μου. Κάτσε, κάτσε να σε βοηθήσω. Έλα. Έφαγα χοντρό πακέτο εκεί κάτω. Εγώ να δεις, ε. Τι εγώ να δεις, τι έπαθες εσύ? Εγώ, τι, παιδί μου, μόλις την είδα έτσι ξαφνικά την ηρώ να μπαίνει μέσα στο πλοίο, ενώ εσύ και ο Λεωνίδας στην καμπίνα άστο το. Τέτοιο σοκ ούτε όταν με μπουγέλωσε ο Μίτσος, ε. Έλα, παιδί μου, λίγο ακόμα, λίγο ακόμα και φτάσαμε έτσι. Αχ, να και 200 δραχμές να παίξει στοίχημα. Με λάστε 200 δραχμές με το κλειδί τώρα. Αχ. Εδώ είμαστε, ωραία. Αχ. Οπα, αυτό ήταν, έλα. Έτσι ίσιο. Έλα λίγο εσύ. Αχ, ευχαριστώ πολύ, χάρη μου. Θες βοήθεια? Όχι, αν δεν ήσουν εσύ. Ωραία. Ωραία, αυτό μου έλειπε τώρα. I don't believe it, I'm gonna be crazy. Ο θεφάς μου γέλο και από αυτήν. Εξαφανιστεί εσύ, Βαλέρια, ε! Παρακαλώ. Ήσουνα στην καμπίνα σου με τον ύπαρχο. Εγώ? Παρέα θα το φάμε, μου φαίνεται. Στόχος μας ήταν και θα είναι η πάταξη. Η πάταξη της ανεργίας, η πάταξη της εγκληματικότητας, η πάταξη του λευκού. Ηρώ. Εδώ είσαι, Χάρη, δεν σε πρόσεξα. Ηρώ, για το όνομα του Θεού, δεν είμαι ο Χάρης, Ηρώ. Α, Λεωνίδα, ήμουν τόσο προσιλωμένη στον κόσμο. Όπως συγγνώμη έλεγα... που θα σας τη στερήσω για λίγο, ε. Έλα, Ηρώ, πάμε. Πού πάμε? Πάμε! Για το όνομα του Θεού, θα σας φωνάξω αργότερα. Έλα, Ηρώ, Ηρώ! Σιγά-σιγά. Μα πώς το έπαθες, ρε παιδάκι μου? Α, τι να σου λέω τώρα, stretching έκανα και πιάστηκα. Τι πόνος, Χριστέ μου, πώς θα βγει το πόνο. Αναστενάζεις για το πρόγραμμα? Εγώ, όχι δε. Τι πιάστηκες κι εσύ? Όχι, παιδί μου, εδώ στη μέση. Πιάστηκες κι εσύ στη μέση, τι διάολο, κολλητικό είναι. Όχι, παιδί μου, εδώ ακριβώς στη μέση έχω ένα σφίξιμο. Τι έφαγες? Χιλόπιτα. Από το Χάρη. Καλά, εσύ δεν τον σουτάρσεις και τον έκανες μάλιστα να φύγει σαν βρεγμένη γάτα. Ναι, και τώρα αυτό τα έφτιαξε με τη Μαυρό Γιαλούρου, ε. Με τη Μαυρό. Παίζει, μωρέ. Σωστά, παίζει, μωρέ. Είναι μέσα στο γραφείο οι ιδιώτες και παίζουνε. Και τι παιχνίδια παίζουνε? Όχι, σε ρωτάω. Κι εγώ σε ρωτάω κάτι άλλο. Τι θέλεις? Τον αγαπάω. Ε? Ποτέ κανέναν σε γι' αυτόν. Ορίστε. Δεν το ξαναλέω. Μίλα του. Εγώ δεν μπορώ να το ξαναπώ σε εσένα, θα μιλήσω σε αυτόν. Μίλα του, Χριστιανέ μου. Χάνεις γενικώς, χάνεις χρόνο. Χάνω τον κόσμο, τον πόνο! Τα έχω χάσει.
Λεωνίδα, δεν είπες πριν ότι θα έκανες αλλαγή στο ντεκόρ? Ναι, θα την κάνω τώρα. Και από μένα τι θέλεις, τη γνώμη μου? Ακριβώς. Δεν είμαι ντεκορατρής, Λεωνίδα. Δεν ξέρω πώς μπορεί να αλλάξει ένα ντεκόρ. Ναι, αλλά ξέρω εγώ. Ηροκάθισε. Ναι. Πώς τα γονατά μου? Μα γιατί? Δεν το αντέχω. Α, 55 κιλά είμαι μόνο. Ηρώ, σε παρακαλώ πολύ, συγκεντρώσου. Θέλω να σου πω κάτι πολύ σοβαρό. Πόσο σοβαρή μπορεί να είναι η αλλαγή ενός ντεκόρ? Ναι, αλλά όταν πρόκειται για το ντεκόρ της σχέσης μας. It's terrible. Εσύ να είσαι με τη τραγουδίστρια αγκαλιά και εγώ να ψάχνω σ' όλο το πλοίο να τη βρω και να μην τη βρίσκω. Δεν ήταν αυτός ο λόγος που δεν την έβρισκες. Κι ύστερα δεν ήμουν με τη τραγουδίστρια αγκαλιά, την υποβάσταζα την καημένη. Εμένα δεν με έχεις υποβαστάξει ποτέ, Χάρι. Δεν χρειάστηκε με αυτό μου. Την πονούσε η μέση της και δεν μπορούσε να σταθεί. Τι να έκανα? Με την τραγουδίστρια. Ναι, γιατί δηλαδή, τις τραγουδίστριες πρέπει να τις αφήνουμε στο έλεος του Θεού? Ναι. Είσαι πολύ σκληρή, Μυρτώ. Το ναι ήταν για την πόρτα, Χάρι. Α, ακόμα εδώ είστε? Εννοώ μήπως διακόπτω. Ναι. Όχι. Μόλις διέκοψες μια κονβερσασιόν. Αυτό είναι για σας. Το δελτίο καιρού. Εντάξει, άστα, θα το δω. Ωραία, εγώ να πηγαίνω, ε. Ενέτεια. See you later. Πολύ σημασία της δίνεις. Της Δήμητρας. Της Βαλέριας, dear. Άντε πάλι με τη Βαλέρια, αφού σου εξήγησε, Μυρτώ μου. Στα, δεν καταλαβαίνω, ζηλεύεις? Εγώ ζηλεύω τη Βαλέρια. Αστείο. Γιατί, τι έχει η Βαλέρια, δηλαδή? Πάλι μαζί της ασχολείσαι και θα εκνευριστώ. Εγώ ασχολούμαι. Εσύ ασχολείσαι και δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι, Χάρι, ότι αντί να είσαι μαζί της και να φλερτάρετε στην καμπίνα της, θα έπρεπε να είναι εδώ και 5 ώρες με το μαέστρο να κάνει πρόβα. Είμαι έξαλλη. Μυρτώ μου, σε κρουαζιερόπλοιο βρισκόμαστε και όχι στο Broadway, για να κάνουμε κάθε φορά τέτοιο θέμα για το πρόγραμμα. I'm terribly sorry. Δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο την conversation μαζί σου. Προτιμώ να κάνω ένα ποτέ και να συνέλθω. Arrivederla. Δεν το πιστεύω. Ηρώ, σε παρακαλώ. Αυτό το make-up μου κάνει αλλεργίες. Άσε που σπάει αμέσως. Ηρώ, άσε το make-up. Έχεις δίκιο, θα το αφήσω. Θα πάρω άλλη μάρκα. Δεν είναι δυνατόν. Χάλια με κάνει. Ο Θεέ μου, θα της δείξω κλωροφόρμιο. Ηρώ, σε παρακαλώ. Για μία και μοναδική φορά μπορείς να συγκεντρωθείς σε ένα θέμα. Συγκεντρωμένη είμαι. Και επειδή ακριβώς είναι συγκεντρωμένος και πάρα πολλοί κόσμος έξω, δεν μπορώ να εμφανιστώ σε αυτά τα χάλια. Ηρώ, σου είπα κάτι πριν. Πριν μου είπες ανοησίες, αγάπη. Ακούω το ντεκόρ της σχέσης μας. Μα είναι έκφραση αυτή. Το πρόβλημά σου είναι εκφραστικό, αγάπη. Λοιπόν, να σου το πω πιο χοντρά. Ηρώ, δεν αντέχω άλλο. Δεν αντέχω άλλο. Ούτε εγώ αντέχω άλλο. Ήρθες σε αυτό το ταξίδι να ριλαξάρω. Όχι, δεν ήρθες σε αυτό το ταξίδι για να ριλαξάρεις. Ήρθες για να με στείλεις στο νοσοκομείο με εγκεφαλικό. Λοιπόν, αυτό το αστείο με τη σχέση μας πρέπει να σταματήσει, Ηρώ, καταλαβαίνεις? Ακριβώς. Ακριβώς? Τι εννοείς? Εννοώ ότι συμφωνώ με το προλαλήσαντα, δηλαδή με σένα. Με μένα? Δόξα τω Θεώ, θα γίνουν όλα ανέμακτα. Γι' αυτό ήρθες σε αυτό το πλοίο, αγάπη. Επειδή αυτή η σχέση δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Μπράβο, Ηρώ. Ευτυχώς που το κατάλαβες. Θα κάνουμε και οι δύο προσπάθειες να τη σώσουμε. Τι θα κάνουμε? Και τι είναι η σχέση σας, ρε Λεωνίδα, για να τη σώσετε? Η καρέτα, καρέτα. Τι έγινε, Χάρη? Κόλλησε στα επιχειρήματα της Greenpeace. Δεν καταλαβαίνω αυτή τη γυναίκα. Τόσα χρόνια έκανε ό,τι μπορούσε για να καταστρέψει αυτή τη σχέση. Και τώρα προσπαθεί να τη σώσει για να καταστρέψει εμένα. Έτσι είναι οι γυναίκες, Λεωνίδα μου, καταστροφικές. Πυρ, γυνή και θάλασσα, δεν λένε? Ναι, αλλά θα γίνω κι εγώ πυρ και μανία στο τέλος. Δεν καταλαβαίνω τι στο διάολο θέλει να κάνει. Δεν καταλαβαίνω. Λεωνίδα, οι γυναίκες και οι γάτες θα κάνουν πάντα ό,τι στο διάολο θέλουν. Εμείς και τα σκυλιά πρέπει απλώς να το συνηθίζουμε. Χάρη, δεν βοηθάς με τα αποφθέγματα. Απέναντίας με εκνευρίζεις. Πάω στη γέφυρα. Να φουντάρεις? Όχι, να κάνω τη μόνη. Τι να κάνεις? Να κάνω τη μόνη να ηρεμήσω, Χάρη. Αυτός θα μας φουντάρει όλους. Καιρό έθριο, ο λίγο νεφελώδη. Μάλιστα, μια χαρά από καιρό. Πάμε πριν, για δούμε κατά τα άλλα. Όπα, τι είναι αυτό? Χαρή! Βαλέρια, πώς είσαι, κορίτσι μου? Σε στραβοσουγιάζει, δεν βλέπει, σε κατεύθυνση από το τρένο. Ταξίδι και σωματικά και ψυχικά. Κάτσε κάπου. Κάτσε, ναι, ναι, να κάτσε ένα καπέρι, περίμενα να σε βοηθήσω. Σωστά, σωστά, σου κορίτσι μου. Αχ, έλα, πάμε μαζί, έλα. Ευχαριστώ, χαρή. Σιγά, σιγά, σιγά. Έτσι. Όπα. Καλύτερα τώρα? Καθόλου. Τι έγινε με τη Μαυρογιαλούρου? Άσε με, μωρέ, και εσύ χες τη Μαυρογιαλούρου. Άστε, μην δίνεις σημασία. Όχι, δίνω, γιατί πρέπει να συνεννοηθώ μαζί της για το πρόγραμμα και βλέπεις πως είμαι. Ναι, βλέπω. Βλέπω, βλέπω, παιδί μου, βλέπω, δεν βλέπω. Τι βλέπεις, βλέπω. Τι βλέπεις, δεν βλέπω. Άσε, δεν πειράζει, βλέπω εγώ, ε. Α, ώστε εδώ είσαι, ε. Πάντα τέτοια ώρα παίρνω το κολατσιό μου. Τώρα είστε πάλι τα ίδια.
αφού διαμαρτύρεται το στομάχι μου, τι να κάνω. Δεν αντέχω άλλο σήμερα, σε αυτό το πλοίο. Εγώ που δεν αντέχω συνέχεια, τι να πω. Δρογκά, δεν με ενδιαφέρουν καθόλου τα προβλήματα προσαρμογή σου. Με εκνευρίζεις έτσι. Δεν βλέπεις, Φρέγκη, τι γίνεται. Γιατί τυφλός είμαι. Και τι έχεις να πεις για αυτά που βλέπεις. Πολύς κόσμος σήμερα. Τι λένε. Γενικά θα μιλάνε, τι να λέει ο κόσμος. Καλά, εγώ εσένα θα σε χαστοκίσω αλλεπάλληλες φορές. Μην ξαναμιλήσεις, έτσι. Τέλος πάντων, τι λένε, μπορείς να μου πεις. Ορίστε, σε αγκαντεύτηκα για να μην μάθει τίποτα το φυτό. Ποιο φυτό? Ιερό. Ντροπή, ντροπή. Ναι, καλά, ο Λεωνίδας. Και αυτός ακατεμένος είναι. Από τη μέση του? Όχι, παιδάκι μου, από το φυτό. Από την Ιερό. Έλα, μπορεί και εσύ με μπερδεύεις. Είναι έτοιμος να κάνει φόνο, ε. Κατάλαβα, τον είπε για το διαζύγιο και αυτή αρνήθηκε πάλι. Παιδί μου, δεν μπορεί να συνεννοηθεί με αυτή τη γυναίκα. Αυτή είναι τζαζ, είναι τελείως τζαζ. Γι' αυτό τον κάνει ό,τι θέλει, επειδή είναι τζαζ. Ενώ εγώ που δεν είμαι, εμείς το περίμενε. Μα αυτή είναι τώρα. Όχι, είναι με το τιμόνι. Ποιο τιμόνι? Του πλοίου. Έπαθε τίποτα το σύστημα πλοήγησης? Όχι, τα νεύρα του πάθανε και πήγε να κουμαντάρει λιγάκι το πλοίο, μπας και συνέλθε, κατάλαβες. Εδώ δεν μπορεί να κουμαντάρει το φυτό, θα κουμαντάρει ολόκληρο πλοίο. Ντροπή, είπαμε, Βαλέρια, ντροπή. Μισή δική του, μισή δική μου. Τόση ώρα πια! Έτσι τρώω εγώ αργά. Ντρογκά, και το μυαλό σου λειτουργεί αργά και αυτό με εκνευρίζει πάρα πολύ. Έπρεπε να σας κάνει να χαίρεστε αυτό. Γιατί? Γιατί αν λειτουργούσε σωστά, δεν θα ζούσατε τώρα. Τώρα να δεις, τώρα. Αυτό που θέλετε από μένα δεν γίνεται. Του είπα μια και σε φινή. Μα δεν μπορώ να το κάνω, δεν είναι η δουλειά μου. Το καράβι όμως είναι δικό μου και εγώ αποφασίζω ποιος θα κάνει τι εδώ μέσα. Μα γιατί, η Βαλέρια μια χαρά τα η πάει. Η Βαλέρια πάει γυρεύοντας. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να ακούσω τη δικιά σου φωνή στα αυτιά μου. Μαέστρο, ξεκίνα την πρόβα, απόψε θα τραγουδήσει η Άτζη. Μα σας παρακαλώ. Σιλάς! Κάνε αυτό που σου λέω. Έλα να τελειώνουμε. Έχω να κάνω και βότρο, ποτέ δεν προλαβαίνω. Ρε Σιχάρη, ένα πράγμα δεν καταλαβαίνω. Γιατί την παντρεύτηκε? Ήταν η πρώτη του αγάπη και δεν ήθελε να την ξεχάσει. Η πρώτη του αγάπη? Ναι, μωρέ, ήταν ναυτικός δόκιμος όταν τη γνώρισε και. Φτάνει, δεν θέλω να ξέρω άλλα. Ούτε αυτός θέλει να τα θυμάται. Δεν θέλει να θυμάται. Αμάν, ξεχάστηκα. Πρέπει να συνεννοηθώ με τη Μαυρογιαλούρου και το μαέστρο τι θα γίνει με το πρόγραμμα. Ποιο πρόγραμμα δηλαδή? Μήπως να πω στην Άτζη να τραγουδήσει, γιατί εγώ είμαι χάλια. Και δεν τη λες. Από μένα καμία αντίρρηση. Όσο για την Άτζη, θα τρελαθεί από τη χαρά τη. Ναι, γιατί έτσι όπως πάνε θα τρελαθώ εγώ. Κάτι σου έπεσε. Μην γελάς, βρε, μην γελάς, βρε, μέση σου, βρε, σιγά-σιγά. Ας πηγαίνω σιγά-σιγά, αξιοπρέπει. Πρόσεχε, παιδί, πρόσεχε. Έτσι, κοίτα. Πρόσεχε, σιγά, μπράβο, έτσι, έτσι. Γιατί είσαι τόσο απαράδεκτος? Τι είναι αυτό πάλι? Τι έγινε τώρα? Ρε Σιγαλκή, είδες την ανθυποπλίαρχο? Όχι, δεν την είδα. Ήμουνα στις Προμήθειες, καπετάνια. Και εσύ, Αριστίδη? Δεν ξέρω, δεν πέρασε από εδώ. Το αγόρι που έχω εγώ. Για πάμε μια φορά ακόμη. Μαέστρο μου, δεν πάμε καλύτερα να βρούμε τη Βαλέρια? Δεν θα φάω και όλη την πέρα μου μαζί σας. Καλά. Λοιπόν, ξανά. Δίχω στενοχώρια κι ας μου λείπουν τα λεφτά. Βαλέρια! Ωραία το λες, ωραία δεν το λέει μαέστρο? Είναι το τραγούδι που θα πει το βράδυ. Ποιος, εγώ? Όχι, η Άντζη. Α, ωραία, θα τραγουδήσει η Άντζη το βράδυ. Τι καλά, τι καλά, δεν το πιστεύω. Ξέρεις, Βαλέρια, εγώ δεν... Ποιος το κανόνισε αυτό? Η κυρία Μαυρογιαλούρου. Βαλέρια, εγώ. Εσύ κοιτάξτε να αρπάξει την ευκαιρία, μην χάσει, έτσι. Εγώ θα το μάθαινα τελευταία. Όχι, ρε Βαλέρια, δεν είναι. Παράτα με κι εσύ. Δόξα τω Θεώ, ηρέμησα λίγο. Σπουδαίο πράγμα η θάλασσα. Βαλέρια, πού πας? Για πόλεμο. Βαλέρια, τι πόλεμο? Το Τροϊκό. Στάσου! Λεωνίδα! Γαμώ το κερατό μου, τι είναι πάλι? Πού είσαι, τόσες ώρες περιμένω. Τι θες, Ιρό? Θέλω να έρθεις μέσα, αυτό θέλω. Να έρθω μέσα. Ωραία, λοιπόν, προχώρα. Ιστορία, εδώ άνοιξε εκεί και την κατάπια. Πού είσαι? Είδα τον νιώστο. Τι κάνεις, σας... Μπορείς να μου πεις τι συμπεριφορά είναι αυτή? Η δική μου ή η δική σου? Τι είναι αυτό? Ποιο αυτό? Αυτό το κάνω. Το διάολο με αυτό. Τι είναι αυτό? Ένα κομμάτι χαρτί είναι αυτό. Ευχαριστώ πολύ για τη διευκρίνηση. Και τι γράφει? Για τον καιρό. Όχι αυτό, γαμώ το διάολο μου. Όχι αυτό. Εδώ τι γράφει, εδώ. Α, αυτό. Δεν ξέρετε να διαβάζετε? Τι θες, Δημητρά? Εγώ. Εσείς με φέρατε δια της βίας. Τι θες το κερατό μου, μπορεί να μου πεις τι θες? Τι ρόλο παίζει τώρα αυτό, μου λες? Ποιο αυτό?
Βαλέρια. Η αντικατάστασή μου και μάλιστα εν αγνία μου και με το έτσι θέλω. Δεν σας καταλαβαίνω, κυρία Μαυρογιαλούρου. Τι δεν καταλαβαίνεις, Ιρώ. Μια φορά ήρθε λίγο σε αυτό το καράβι και εξαφανίστηκες. Έκανα τιμόνι. Και το αυτόματο σύστημα πλοήγησης τι το έχετε? Και τόσους αξιωματικούς στη γέφυρα τι τους κάνετε? Ιρώ, δεν θα μου υποδείξεις εσύ πώς, τι και γιατί. Άκουσε να δεις, Λεωνίδα. Εμένα με αποδέχτηκε ολόκληρος ελληνικός λαός. Δεν θα με απορρίψεις τώρα εσύ. Ανήκω σε αυτούς που σε ψήφισαν μία φορά και δεν πρόκειται να σε ξαναψηφίσουν. Σε αυτούς ανήκω, κατάλαβες, κυρία Μαρούδα. Σε αυτούς ανήκω. Ό,τι και αν λέτε, δεν πρόκειται να ανεχτώ αυτή την αντιμετώπιση, κυρία Μαυρογιαλούρου. Ούτε εγώ θα ανεχτώ παιχνιδάκι αντιποπτήρια. Αυτό που σου λέω. Δεν θα ανεχτώ όλη αυτή την κατάσταση, κυρία Ιρώ. Τι έχει πέσει εδώ μέσα, μακριά και αλάργα, μακριά και αλάργα. Αριστεί μου, Αριστεδάκο μου, να σου πω, μήπως είδες τη Βαλέρια. Από μακρύ σου πέφτει η πιστολίδη. Μα δεν άκουσα τίποτα. Λοιπόν, ακούω. Τι ρόλο παίζει αυτό? Απλώς διατύπωσα τη γνώμη μου με τη μορφή ερώτησης. Πειράζει? Δεν σου φτάνουν όλα όσα έχεις πει μέχρι τώρα για μένα. Και τέλος πάντων, αφού είμαι απαράδεκτος, γιατί ασχολείσαι? Μα με τη Μύρτο. Τελειώσαμε, αντιποπλίαρχε. Και αυτό ήταν δική σου απόφαση και όχι δική μου. Και αυτό τι? Την αμέσως επόμενη στιγμή μια άλλη. Και εσένα τι σε νοιάζει, αντιποπλίαρχε, αν είναι η αμέσως επόμενη στιγμή ή μετά από ένα χρόνο? Έτσι κι αλλιώς εσύ δεν με πιστεύεις. Και εμένα είναι ζωή μου και την κάνω ό,τι θέλω. Δεν με νοιάζει, απλώς. Απλώς με εκπλήσει. Ωραία, και τώρα που ξεπέρασες την έκπληξη, έχεις να πεις τίποτα άλλο? Όχι. Μπορείς να πηγαίνεις, λοιπόν. Συγγνώμη, με έφερες μέχρι εδώ για να με διώξεις? Σε έφερα μέχρι εδώ για να σου πω ότι τα παιχνιδάκια μαζί μου κομμένα. Ωραία, λοιπόν. Να πηγαίνω. Πήγαινε. Χάρη. Βαλέρια, dear, δεν θα ανεχτώ την ασυνέπεια στο καράβι. Το πρωί ο μαέστρος 5 ώρες σε περίμενε και ήταν στημένος. Ναι, κάτι μου έτυχε. Έκανες την τύχη σου με τον ύπαρχο στην καμπίνα. Μα τι λέτε τώρα, κυρία? Αχ, Μαυρογιαλούρου. Δρούγκα, εξαφανίσου. Εγώ είμαι. Έπρεπε να ήσουν στην πρόβα σου τώρα, Άτζη. Δεν θα πάω στην πρόβα, κυρία Μαυρογιαλούρου. Δεν σε ρώτησα, σε διέταξα. Άντε στην πρόβα σου, Άτζη. Εγώ διατάζω εδώ μέσα. Πολύ καλά, τότε εγώ περισσεύω. Με συγχωρείτε, γεια σας. Βαλέρια. Άσε με κι εσύ. Όταν ήσουν στα εμπορικά πλοία, Λεωνίδα, και έλειπες ολόκληρα εξάμηνα, εγώ ποτέ δεν μίλησα για τις απουσίες σου. Δεν ήμουν τότε μόνη εγώ. Ήταν η δουλειά μου. Και εμένα τώρα δουλειά μου είναι να λείπω. Και θα το ανεχτείς. Όπως ανέχτηκα εγώ την απουσία σου τόσα χρόνια. Μην χτυπάτε όλοι μαζί, ρε παιδιά, φτάνει. Δρουγκά, απόψε μη μιλήσεις. Σε προειδοποιώ. Μπράβο. Πώς είσαι? Προσπαθώ να κρατηθώ για να μην πεθάνω νέος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. 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 Εκεί θα κάτσεις, Χάρη. Έχει πολύ κοσμία απόψε, Μυρτώ. Εδώ είσαι και εσύ, Χάρη. Δεν σε πρόσεξα. Μη δίνει σημασία, κάνε ό,τι δεν άκουσες εσύ. Πώς είσαι? Τι βλέπω, έχασε επεισόδια? Πολλά, αγόρι μου, πολλά. Μ' άφησε η ακατονόμαστη. Μίλησες, αγάπη. Αυτό το αγάπη με τρελαίνει. Λίο, μου πιάνει σαλάτα. Αυτό το Λίο με απογειώνει εντελώς. Άσε με, ρε Λεωνίδα, επιτέλους να χάρεις. Άσε με, αφού βλέπεις ότι έχω δουλειά. Πώς αισθάνεσαι? Δεν ξέρω. Δηλαδή, δεν τολμάω να πω. Θα μου το πεις κάποια άλλη στιγμή? Ποια άλλη στιγμή? Που θα είμαστε οι δυο μας. Ναι. Μα τι λένε τόση ώρα οι δυο τους, έχω εκνευριστεί, ε. Και τότε να τους θυμώσουμε τους ανθρώπους για να είστε εσείς ήρεμοι. Δεν σου είπα να μην ξαναμιλήσεις απόψε, Δρούγκα. Στενοχωριά κι ας μου λείπουν τα λεφτά, αγαπάω όλα τα γόρια.
και με αγαπούν κι αυτά. Όλα μου αρέσουν όλα, κι αν έδικε βγαίνικα, μα και τα ονειροπόλα και τα μελαγχολικά. Είναι όμως και ένα αγόρι το αγόρι μου, που τα χείλη του έχουν γεύση φρούτου ωριμού. Έχει πλάτες 2 μέτρα και γροθιά σκληρή σαν πέτρα, στα μπράτσα του τα 2 σαν με κλείνει. Νιώθω πέρα Καταλαβαίνω τι γίνεται. Αυτή είναι η Βαλέρια, αγάπη. Πώς άλλαξε έτσι? Πού είναι η Βαλέρια, Χάρη? Η Βαλέρια? Ναι. Η Βαλέρια δεν τραγουδάει απόψε. Γιατί? Γιατί δεν μπορούσε. Όχι, δεν μπορούσε, Χάρη. Απλώς αποφάσισα εγώ να την αντικαταστήσω. Τι? Δεν το πιστεύω. Τι, ας τα σιρόπια, ρε Χάρη και μίλα. Σωστά σου λέει, παιδί μου. Σωστά. Δηλαδή για μια στιγμή, κυρία Μαυρογαλούρη, γιατί εγώ αλλιώς έχω πληροφορηθεί και γι' αυτό είμαι ήσυχος τόση ώρα. Δεν καταλαβαίνω, τόσο πανικός για μια τραγουδίστρια. Σκάσε ηρώ. Λοιπόν, κυρία Μαυρογιαλούρου, μπορώ να μάθω γιατί έγινε αυτή η αλλαγή? Γιατί έστησε το μαέστρο στην πρόβα 5 ώρες και ήθελα να την τιμωρήσω, και γιατί απόψε έχω τη διάθεση να ακούσω στα αυτιά μου τη φωνή της Άντζη. Κι εγώ απόψε έχω τη διάθεση να ακούσω τον ήχο του ρεβόλβερ που σας τεινάζει τα μυαλά στον αέρα, κυρία Μαυρογιαλούρου. Και τέλος πάντων δεν είστε εδώ για να τιμωρείτε το προσωπικό. Καλά σου λέει, Μίρτο. Επιτέλους, δηλαδή, αυτό το θέμα του προγράμματος έχει γίνει ανατολικό ζήτημα. Αξύπνησες κι εσύ. Επιπλέον, κυρία Μαυρογιαλούρου, δεν είστε εδώ για να βάζετε το προσωπικό να κάνει πρόγραμμα. Το έχω πει κι άλλη φορά. Εδώ μέσα διευθύνω εγώ. Δεν είναι τίποτα. Μην ανησυχείτε, μια έξαψη ήταν του καπετάνιου στιγμή και πάει και πέρασε. Πάμε, ρε Χάρη, το κερατό μου για κρουαζιέρα. Πάμε. Άκου, Άντζη. Δεν θα ξαναπάρεις εντολή από κανέναν εκτός από μένα και τον ύπαρχο εδώ μέσα, κατάλαβες? Μάλιστα. Και είναι η πρώτη και η τελευταία φορά που κάνεις άλλη δουλειά εκτός από τη δική σου. Μάλιστα. Το κατάλαβες? Μάλιστα. Ακούς, παιδί μου! Τι κλαίδρε, κορόιδο, τι κλαίδρε. Μια χαρά το είπες το τραγούδι, βρε. Υπέροχα, ρε. Με μπρίο, με τσαχπινιά. Μα δεν κλαίω για το τραγούδι, υπάρχει. Τι κλαίς, για τα νεύρα του καπετάνιου? Έλα, μην κάνεις έτσι. Όλοι το ξέρουμε ότι είναι νευρικός. Ούτε για τον καπετάνιο κλαίω. Τότε γιατί κλαίδρε, παιδάκι μου, πες το μου και με έχεις φαλαντώσει. Για τη Βαλέρια! Βαλέρια, άνοιξέ μου. Βαλέρια, άνοιξέ μου, σε παρακαλώ. Λεωνίδα, φύγε κι άσε με μόνη μου. Βαλέρια, άνοιξέ μου, θα μας ακούσει όλο το καράβι. Κακό δικό σου, καληνύχτα, Λεωνίδα. Θεέ μου, τι έχω πάθει. Τι έχω... Κυρία Μαρούδα Φωκά, καλώς ορίσατε. Τι να σας προσφέρω? Τι μπορείς να μου προσφέρεις? Δεν το επιτρέπει η θέση μου, αλλά φαντάζομαι ούτε και η δική σας για να σας δώσω τη σωστή απάντηση. Τι είπες? Ό,τι επιθυμείτε, λέω. Δώσε μου λίγο χρόνο, γιατί αυτή ακριβώς η στιγμή δεν ξέρω τι ακριβώς επιθυμώ. Βαλέρια! Ο Θεέ μου, θα γίνω ρεζίλη. Ας το διάολο, πιάσε μίσυχη! Γιατί, ρε Βαλέρια, τι σου έκανα? Άντζη. Αποφασίσατε τελικά τι θα πιείτε, κυρία Μαρούδα Φωκά? Ηρώ. Κυρία Μαρούδα Φωκά, ηρώ. Ηρωσκέτο, αγόρι μου. Ηρωσκέτο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πείτε μου τι να σας προσφέρω. Το ονοματάκι σου? Το δικό μου. Όχι, του παιδιού δίπλα. Νικόλας. Λοιπόν, Νικόλας. Μα το παιδί δίπλα λένε Νικόλα.
Και σε ρώτησε εγώ το όνομα του παιδιού δίπλα. Να, δεν θα συνεννοηθούμε. Έρχεται. Ποιος, ο Νικόλας? Ο σύζυγός σας. Καλά, λοιπόν, θα συνεννοηθούμε αργότερα, έτσι. Εδώ είσαι εσύ. Προχώρα. Προχώρα. Βαλέρια, συγγνώμη. Εγώ δεν ήθελα με τίποτα, λέει, μαύρο γυαλούρο, είπε να κάνω ό,τι λέει. Θα στο έλεγα, αλλά δεν πρόλαβα. Φταίς εσύ. Όχι, εγώ φταίω, γιατί δεν στο είπα αμέσως. Για τα νεύρα που έχω, δεν φταίς εσύ. Ωχ, Βαλέρια, εγώ δεν είμαι τραγουδίστρια, ούτε καλύτερη από σένα. Δεν έχω τέτοια προβλήματα, σταμάτα να κλαις. Εσύ γιατί δεν σταματάς τότε? Έχω άλλα. Αρχίζουν υπέροχοι στο νούμερο. Εσύ θα ήσουν καλύτερη, μην κλαις, σε παρακαλώ. Δεν κλαίω για το νούμερο. Τότε γιατί κλαις? Για τα άλλα νούμερα. Όχι, στορκίζομαι, δεν πρόκειται να κάνω άλλα νούμερα. Άντζη, κοίτα, άμα θες να κλάψεις, αλλά να κλάψουμε μαζί, αλλά πάψε να μιλάς. Θεέ μου, τι λαχείο είναι αυτό. Τι λαχείο. Γιατί στη ζωή μου να τραβάω πάντοτε από 22 φιγούρα, γιατί? Γιατί, Ηρώ, τι κάνεις τόση ώρα μέσα στο μπάνιο? Δεν γίνεται, θα της ρίξω χλωροφόρμιο. Πώς είμαι? Εκτός τόπου και χρόνου. Ηρώ, γιατί ντύθηκες, ε? Από την ώρα που ήρθες έχεις αλλάξει 38 μοντελάκια. Θα πέσουμε για ύπνο, δεν θα βγούμε έξω ξανά. Το έβαλα για να το δεις. Μου πάει? Δεν με πάει, τύχη μου, δεν με πάει. Λοιπόν, Ηρώ, θα σου το πω μία και τελευταία φορά. Αν θες να κάτσουμε να μιλήσουμε ήρεμα, καλώς. Εάν δεν θες, θα κινήσω μόνος μου τις διαδικασίες του διαζυγίου. Α! Δεν έχω άλλο, στέρεψα. Ούτε εγώ. Πάω να πετάξω το χαρτομάτιλα. Άρε, τύχη που την έχω. Αχ, βρε Λεωνίδα. Βαλέρια. Αγάπη μου, ονειρεύεσαι? Ναι. Και μετά ξύπνησα. Ηρώ, σε παρακαλώ, άνοιξε τα μάτια σου. Άνοιξε τα μάτια σου, Ηρώ. Ηρώ, άνοιξε τα μάτια. Θα φύγω. Καλά, εντάξει, μην τα ανοίγεις. Λεωνίδα. Ηρώ, τι παιχνίδια είναι αυτά? Πάρε με αγκαλιά, Λεωνίδα. Γιατί, για να μην πατήσεις τα γυαλιά? Άσε τα παιχνίδια. Εγώ παίζω Ηρώ ή εσύ, ε? Που έχει παίξει το νευρικό μου σύστημα. Είσαι πολύ σκληρός μαζί μου. Εγώ είμαι σκληρός ή εσύ, ε? Σκέφτηκες πως ανέχτηκα τόσα χρόνια την ανυπαρξία σου και δεν μίλαγα? Και τι άλλαξε και τώρα μιλάς? Τα πάντα! Αυτή η σχέση δεν σώζεται. Και επειδή εγώ θέλω να σωθώ, γι' αυτό και χωρίζουμε. Κατάλαβες? Καληνύχτα. Καληνύχτα, Δήμητρα. Καληνύχτα, Χάρη. Να, με σκέφτεσαι. Θα σου ονειρευτώ απόψε. Θα έρθεις? Στο κρεβάτι σου. Ευχαρίστω. Το όνειρό μου υπάρχει. Θα έρθω. Σεμνά, Χάρη. Εντάξει. Καληνύχτα. Και δεν σε καταλαβαίνω. Και με ξύπνησες χαράματα και πάλι δεν θα κάνω βότκο ποτέ. Θέλει να με χωρίσει, Μυρτώ. Πάλι τα ίδια. Κάθε φορά που έρχεσαι στο πλοίο θέλει να σε χωρίσει. Και τι να κάνω? Μην ξανάρθει. Νο, δεν είναι λύση αυτή. Άκουσε, Ηρώ. Έτσι κι αλλιώς με τον Λεωνίδα δεν έχεις καμιά επαφή. Γιατί τον χωρίζεις να αποφύγεις και τις επαναλήψεις? Πώς να το χωρίσω? Είναι σαν το άρωμά μου. Δεν το αποχωρίζομαι ποτέ. Το άρωμά σου το φοράς όμως. Κοίταξε, ο Λεωνίδας είναι στο αίμα μου. Και είναι και η πρώτη μου αγάπη. Δεν αφήνεις έτσι εύκολα την πρώτη σου αγάπη. Γιατί? Εγώ άφησα την πρώτη για τη δεύτερη. Τη δεύτερη για την τρίτη. Την τρίτη για την τέταρτη. Α, εγώ θα στεναχωρηθώ άμα τον χάσω. Ποτέ μη στεναχωριέσαι όταν χάνεις έναν άντρα ή ένα τρένο. Κάθε το επόμενο. Βαριέμαι αφόρητα να περιμένω το επόμενο. Είμαι καριερίστα. Ένα λαμπρό μέλλον διαγράφεται μπροστά μου. Ευρωβουλή, εκλογές. Με τους άντρες τώρα θα ασχολούμαι. Το Λεωνίδα τον έχω. Μου τονώνει το προφίλ μου. Πού να ψάχνω τώρα για τον επόμενο? Πολύ χρόνο, πολύ κόπο και ούτε ένα ευχαριστώ. Τι θα κάνεις? Εσύ θα κάνεις. Εγώ θα κάνω ποτέ right now.
Εσύ θα με βοηθήσεις να τον κάνω να ζηλέψει. Αν νιώσει ότι με χάνει, ίσως έχω κάποια ελπίδα. Perfect. Ωραία έντριγκα, αντία. Και δεν ήξερα με τι να ασχοληθώ σήμερα. Ναι, αλλά πρέπει να βρούμε με ποιον. Με αυτόν. Μυρτώ, είμαι δημόσιο πρόσωπο. Δεν μπορώ να καταστρέψω τη φήμη μου. Τότε πρέπει να βρούμε κάποιον από εδώ μέσα. Αυτόν. Με αυτόν δεν θα ζηλέψει. Θα με διώξει μια ώρα αρχίτερα. Right, dear. Αυτόν. Α, ο Άλκης. Ό,τι πρέπει για την περίσταση. Άκου λοιπόν. Τι. Αμάν, εδώ κοιμήθηκα. Άργησα, Βαλέρια. Βαλέρια, φεύγω. Εξή. Ευχαριστώ, Πινόκιο. Έχω την τρέλα της σειρός. Η Βαλέρια μου κάνει μούτρα. Εσύ κάνεις σήματα μόρ στην αντιποπλίαρχο. Όλα πάνε πρίμα, βλέπω. Ναι, πού πας, παιδί μου? Συγγνώμη, καλημέρα. Μόνο 5 λεπτά. Τι, παιδί μου, μόνο 5 λεπτά? Άργησα, μην με μαλώσετε, σας παρακαλώ. Αμάδρε κι εσύ, αμάδρε, το έχεις τρομάξει το κορίτσι. Ακουάτζι. Όχι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, το ξέρω, το ξέρω. Υπάρχουν νόμοι απαράβατοι στο καράβι και εγώ έπρεπε να σας ρωτήσω και να μην κάνω το πρόγραμμα. Ζήτησα συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη και από εσάς, ζήτησα και από τη Βαλέρια. Σταμάτα, παιδί μου. Σταμάτα να σου μιλήσω. Χτες σου μίλησα λίγο απότομα γιατί ήμουν εκνευρισμένος, αλλά σταμάτα να κάνεις μόρς, θα ξεφτυλιστείς τελείως. Πού είχαμε μείνει? Α, ναι. Λοιπόν, ξέρω ότι ξέρεις τους όρους του καραβιού και τους στηρίζεις με θρησκευτική ευλάβη. Όμως θα έπρεπε να γνωρίζω πώς έγινε αυτή η αλλαγή και γιατί έγινε. Καταλαβαίνεις. Έχετε δίκιο, δεν πρόκειται να ξαναγίνει. Ωραία. Έληξε το θέμα εδώ μέρος, έτσι. Καπετάνια μου, είστε ο καλύτερος καπετάνιος του κόσμου. Σεμνά. Μα γιατί, δεν έκανα τίποτα. Για άλλον ήταν το σεμνά. Αλκηδία. Γεια σας, κυρία Μαυρογιαλούρου. Τι κάνετε? Ίντριγκα. Ορίστε. Τι ώρα τελειώνεις? Μα τώρα έπιασα δουλειά. Πιες κανένα καφέ? Έχω πιει καφέ. Πιες μια μπύρα? Μπύρα πρωί-πρωί. Anyway, κάνε ένα break, πιες ό,τι θες. Ποτέ δεν κάνω break εγώ. Θα κάνεις τώρα, immediately. Γιατί? Γιατί έτσι θέλω εγώ. Μα δεν καταλαβαίνω. Καλά, σου δίνω μία ώρα διάλειμμα, ναι. Και έχεις και απορίες. Και ποιος θα κάτσει στο μπαρ, κυρία Μαυρογιαλούρου? Εγώ, dear. Εγώ. Εσείς. Συγγνώμη. Συγγνώμη, κυρία Μαρούδα Φωκά, τι κάνετε? Πάλι εσύ. Πολλοί δεν συναντιούν τη δρόμη μας τελευταίως. Πότε ξανασυναντήθηκαν? Χθες το βράδυ, στο μπαρ. Α, μάλιστα, ναι, στο μπαρ, έχετε δίκιο. Πού μπαρ? Δεν έχω κάποια συγκεκριμένη διαδρομή. Α, ωραία. Θες να μου δείξεις το καράβι? Τι να σας δείξω? Το καράβι. Το καράβι και ο καπετάνιος? Διαταγή του καπετάνιου. Αφού είναι διαταγή του καπετάνιου, ευχαρίστω. Ω Θεέ μου! Δρούκαβια είσαι! Come here, παιδί μου! Τι κάνετε εκεί, κυρία Μαυρογιαλούρου? Την παργούμαν, δεν βλέπεις? One scotch on the rocks. One scotch on the head, θα σου φέρω που μου στρώθηκες να παραγγείλεις κιόλας. Τότε γιατί με φωνάξατε? Σιγά μη σε φώναξα να σε σερβίρω. Πήγαινε βρες τον καπετάνιο και πες του να έρθει γρήγορα εδώ. Immediately. Okay, dear. Πού να πάω? Στον μπαρ του Σαλονιού. Τι να κάνω? Σας θέλει η κυρία Μαυρογιαλούρου. Να με κάνει τι? Πού να ξέρω? Το μόνο που ξέρω είναι ότι κάνει την παργούμαν. Είναι αλήθεια αυτό που βλέπω ή έχω παρεστήσεις? Δεν το πιστεύω, ρε, δεν το πιστεύω. Ρε Χάρη, τι κάνεις στις γυναίκες, παιδί? Με το που σε γνωρίζουν, τα χάνουν. Μία πρόσθεσε μαλλιά, η άλλη κάνει τον Ντομ Κρούζ. Τη στέλνω αδιάβαστες, αγόρι μου. Ναι, πάμε όμως, γιατί μου φαίνεται ότι με έχει στείλει αυτή αδιάβαστο τώρα. Μυρτώ. Τι κάνεις εκεί, Μυρτώ? Συλλέγω εμπειρίες, Χάρη. Βέβαια, οι εμπειρίες είναι τα γραμματόσημα του 21ου αιώνα. Δεν είναι καταπληκτικό πόστο? Δεν είναι καταπληκτικά ανόητη. Κυρία Μαυρογιαλούρου, γιατί με φωνάξατε τότε για να σας θαυμάσω? Έλα πιο κοντά. Θα φιληθείτε? Κυρία Μαυρογιαλούρου, ας κρατήσουμε τις αποστάσεις. Είναι σοβαρό, πρόκειται για την Ηρώ. Τι έγινε, πήρε κανένα κουτί ασπιρίνες? Πήρε τον Άλκη και πάνε βόλτα. Α, της έχεις αλέψει, Τι έκανε, λέει? Χάρη. Στάσου, ρε Λεωνίδα, και εσύ μην τρέχεις. Άσε με, ρε Χάρη, πάνε μου καταστρέψει τη ζωή. Τώρα θέλει με κάνει ρεζίλι στο πλήρωμα, κατάλαβες? Χάρη, κράτα με, νάτη. Ψυχραιμία.
Τι ωραία που ξεναγεί! Ναι, το έχω αυτό. Έχω πάει στη σχολή ξεναγών, ξέρετε. Ηρώ! Α, χάρη εδώ είσαι, δεν σε πρόσεξα. Κράτα με εσύ, Λεωνίδα, τώρα γιατί δεν. Άντε. Κράτα με να σε κρατώ. Άλκη, τι κάνεις εκεί? Μαθαίνει τα φωνή, εντά. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να σου στον μπαρ, αν δεν κάνω λάθος. Με έδιωξε κυρία Μαυρογιαλούρου, υπάρχει. Πάλι κυρία Μαυρογιαλούρου στη μέση. Χάρη, κράτα με. Ηρώ, τι κάνεις με το πλήρωμα? Ποιο πλήρωμα του χρόνου? Ηρώ, συγκεντρώσει το πλήρωμα του καραβιού. Α, το πλήρωμα. Είχε την ευγενή καλοσύνη να μου προτείνει να με ξεναγήσει στο καράβι. Τι είχε? Τι είχα? Τι είχες, Άλκη? Όχι εγώ, εσείς. Εγώ? Όχι εσείς. Τότε ποιος? Εσείς. Εγώ? Όχι εσύ. Ο Άλκης. Έλα τώρα, μην τρέπεσαι επειδή είναι μπροστά ο Λεωνίδας. Δεν έκανες δά κάτι τόσο κακό. Ακόμα. Θα σου δείξω εγώ. Καπετάνια, έχει γίνει. Πήγαινε στη δουλειά σου, Άλκη. Πήγαινε στη δουλειά σου αυτή τη στιγμή, αν θες να εξακολουθείς να έχεις δουλειά, δηλαδή. Μάλιστα, υπάρχει, θα πάω. Αλλά ξέρετε ότι έχει γίνει παρεξήγηση. Πήγαινε, παιδί μου. Έλα εδώ, εσύ. Σου επιτρέπω. Θα μείνεις μέσα μέχρι να τελειώσει το ταξίδι. Και θα πεθάνω εγώ για σένα. Για σένα θα πεθάνω. Λεωνίδα, τι κάνεις εκεί? Αυτό που θέλω κάνω. Και μην μου κάνεις εμένα μούτρα, γιατί... Γιατί? Γιατί... Γιατί τώρα θα δεις γιατί. Τώρα θα δεις. Όλα καλά, καπετάνιε. Υπέροχα, υπέροχα. Κουνάει λίγο. Καράβι είναι, τα κουνάει, τι θα κάνει. Η ρόπου είναι λίγο. Εκεί που θα πας και εσύ αν δεν σταματήσεις. Έβαλε καιρό, ε. Όσο είναι ο Χάρης δίπλα σε, με φοβάσαι, Χάρη. Χάρη, ο καπετάνιος. Ναι, αυτό σε μάρανε σένα τώρα. Θα το πάρω το διαζύγιο. Σε 6 μήνες είναι ενετικό, σε 4 χρόνια με το ζόρι. Τέλειος υπόθεση. Ωραία, τέρματα από φόρ, λοιπόν, ε. Julie, baby, you're my flame.
καπετάνια, ήρθε έκτακτο δελτίο καιρού. Ναι, άλλο. Ετοιμάσου για κουνήματα, πολλά μποφορέ. Ναι. Αυτό ήταν. Γι' αυτό τόση ώρα νιώθω εγώ ένα τράνταγμα. Να πάρω τις δραμαμίνες μου. Έλεγα και εγώ τι συμβαίνει, γίνεται την τα νεύρα μου, αλλά... Υπάρχει, κουνάει πολύ. Θα ξεράσω. Άσε με, Δρούγκα. Αχ, κουνάει. 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 Καράβι είναι, θα κουνήσει. Αν δεν κουνήσει το καράβι, ποιος θα κουνήσει, δηλαδή. Λιώ, αγκάλιασέ με, δεν ισορροπώ. Ναι, το καράβι φταίει. Έλα, ρε Δημητρά, μην κάνεις έτσι. Συνηθισμένο φαινόμενο είναι αυτό. Έλα, έλα, στηρίξω πάνω. Εμένα δεν με πιάνεις. Την ανθυποπλία ρεχο, ξέρεις. Α, τι είναι αυτά τα πράγματα, το παράδειγμα δίνεται. Καπακούπα, αφού βλέπεις, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Καπετάνιε! Βαλέρια, μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι, δεν σημαίνει τίποτα. Συγκάηκες. Ισορροπώ, Βαλέρια. Έλα, κρατήσου, κρατήσου. Και η Ρο είναι μόνη της. Ας την αυτή. Χάρη, Χάρη, έλα εδώ. Χάρη! Ψυχραιμία. Έρχομαι, καπετάνιε. Ήταν καιρό που διάλεξε, ρε. Χάρη, πάμε στη γέφυρα. Ναι, στη γέφυρα, Ναι, φτάσου να φέρω και τη Δήμητρα. Σέμνα.